4 Απριλίου 1968, ημερομηνία σταθμός όχι μόνο για την ΑΕΚ και το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και για το κριτικό μπάσκετ, αφού μετά την επιτυχία της Ένωσης στο Καλή Μάρμαρο, στην Κρήτη θα παίξουν μπάσκετ και επίσημα θα διοργανωθεί το πρώτο πρωτάθλημα και από το Καπετανάκιο θα μεταφερθούν όλοι σε ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ που σίγουρα δεν είχαν και τις καλύτερες προδιαγραφές. Ο Ερυκοτέλης κυριαρχεί στα πρώτα πρωταθλήματα και δείχνει ότι θα είναι κυρίαρχος και στη συνέχεια με μεγάλα ταλέντα και ζευγάρια από αδέλφια. Ήρθα το 68 στο Ηράκλειο για μόνιμη κατοικία από την Αθήνα που γεννήθηκα και μεγάλωσα και έζησα και μεγάλωσα και περίμενα να τελειώσει να δω την ΑΕΚ το Καλή Μάρμαρο τότε το 68 και συνεχεία ήρθα Απρίλιο εδώ πέρα και είχα την αυτή με τον μπάσκετ από μικρός που γιατί όλοι ξεκινάμε με το ποδόσφαιρο αλλά εγώ άψα τον μπάσκετ μετά. Απέναντι στο Ατλαντής που είμαστε, ήταν το Ηράκλειο τότε, ξεκίναγε το μπάσκετ εδώ τότε, φτιάχναν τις ομάδες και λοιπά όλες και είχα γραφτεί μέλος στο Ηράκλειο, θυμάμαι, γιατί είχα και φίλους εκεί πέρα και είχαν την μπασκέτα, τότε ήταν το γήπεδο, το τένις όπως υπήρχε τότε, χωμάτινο το γήπεδο, με μπασκέτες περιστρεφόμενες. Και δύο μπασκέτ περιστρεφόμενες, τις οποίες όταν γυρίζανε προς τα έξω για να βιάζει ο χώρος, παίζανε τένις και όταν γυρίζανε προς τα μέσα, παίζανε μπάσκετ. Ξεκινούσαν τότε. Και είχα εγώ μια μπάλα και ερχόμουν, κατέβαινα καμιά φορά και έπαιζα μόνος μου. Ας πούμε, ανέβησα και κανένα άλλο παρέα και παίζαμε. Μια φορά θυμάμαι, είχα κατέβει πάλι, ήταν ελεύθερο το γήπεδο, άδειο. Κατέβηκα να παίζω. Είχα την μπάλα μου και κατέβηκα και έπαιζα και έρχεται ένας ο Μελισσουγράκης ο Λάμπης προπονητής στο τένις μετά, ήταν τότε αθλητής και μου λέει τι θες εσύ εδώ. Λέω μπάσκετ θες. Λέει απαγορεύεται το μπάσκετ. Λέει γιατί απαγορεύεται αφού είναι για τις μπασκέτες και λοιπά, έχω ξανάρθει πολλές φορές. Λέει απαγορεύεται. Μα λέω είμαι μέλος εδώ. Όχι λέει φύγε. Δεν ήθελα να δώσω σημασία και σηκώθηκα και φύγε. Το βράδυ, το ίδιο βράδυ, επειδή ήμουν φίλος με τον Λάκη τον Καράμπελα και τα δύο αδέρφια και τον Ντέμι τον Ευαγγελινό, πέρασαν από το ξενοδοχείο και μου λένε έλα αύριο να κάνεις, έρχεσαι να δεις το προπόνηση στον εργοτήρι που παίζουμε εμείς, είμαστε εκεί γραμμένοι στον εργοτήρι. Λέω να έρθω. Και πήγα την άλλη μέρα στον εργοτήρι, είδα το περιβάλλον, με τράβηξε και το κεντρινό μαύρο χρώμα. Λόγω ΑΕΚ. Και ήρθατε εδώ. Και ήρθα εδώ και γράφτηκα εδώ. Βλέπω το γήπεδο απέναντί μου και είναι Γιώργο μου σαν να ετοιμάζομαι να προπατήσω και να πάω εκεί και να παίξω πάλι μπάσκετ. Από 16 χρονών. Ξεκίνησαμε εποχές οι οποίες ήταν τόσο παράξενες που το μόνο θα σου πω είναι ότι
αντί για διχτάκι, το καλάθι από κάτω, είχε αλυσίδες τότε. Λοιπόν, εκεί παίζαμε όλοι μαζί παιδιά, ξεκινήσαμε παρέα και παιδιά όλοι μαζί κάναμε την πρώτη ομάδα η οποία ξεκίνησε και πήρε 3-4 πρωταθλήματα στη σειρά. Το τερέν είχε κάτω ανομαλίες διάφορες γιατί ήταν από πίσω, έτσι. Και θυμάμαι ότι καμιά φορά που παίζαμε μας είχαν δώσει κάτι μεγάλες μπάλες δερμάτινες, τις οποίες ήταν πολύ βαριές, τις χυλούσαμε προκειμένου να κάνουμε καλά χέρια και να γυμναστούμε τέλος πάντων. Και καμιά φορά τα πόδια μας μπερδεύαν κάτω στα εξογκώματα στις ανομαλίες τις οποίες είχε η πίσω κάτω. Αλλά εντάξει, καλά ήταν, μια χαρά ήταν. Είχε αναλάβει τότε ο Γιάννης Ομπιρτάκης, είχε αναλάβει την σαν επιτροπή μπάσκετ, θα έκανε μια με τους μπασκετικούς εκεί πέρα. Γιατί ο Εργοτήρης ήταν ποδοσφαιρικό σωματείο, ο Φυσαράκης ο Πέτρος ήταν πρόεδρος, από ό,τι θυμάμαι. Και είχε αναλάβει ο Μυρτάκης σε μια επιτροπή μπάσκετ εκεί πέρα και, είχε κάνει μια καλή προσπάθεια εκεί πέρα. Είχε καλή ομάδα ο Εργοτήρης, μαζέψε αρκετό υλικό και είχε και αυτό με τα τέσσερα ζευγάρια αδέλφια. Είχαμε τέσσερα ζευγάρια αδέλφια όταν ξεκινήσαμε. Ήταν οι αδερφοί Καραμπελέοι, οι Δασκαλάκηδες, οι Ευαγγελινοί και οι Θεοδωράκηδες. Όταν φόρεσα τα πρώτα καρίνα, έτσι, είχε γίνει χαμός, είχα έρθει πέρα στο γήπεδο να πούμε και μείνανε με τα καρίνα και λέγανε ο Καράμπελας με καρίνα. Όπως και μετά από μερικά χρόνια λέγανε ο Καράμπελας με τα All Star. Έτσι πάει η δουλειά, εντάξει. Παίξαμε καλά, ευχαριστηθήκαμε καλά, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία χρόνια. Αξέχαστα, μετά από κάθε προπόνηση φεύγαμε από εδώ πέρα όλοι μαζί και κατεβαίναμε κάτω στην πλατεία. Και ήταν εκεί μαζί μας διάφοροι παράγοντες. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα για να μην ξεχάσω κάποιον, έτσι. Λοιπόν, και καθόμαστε εκεί πέρα στον Αρίστο απέναντι στο Ουζάδικο και τρώγαμε και πίναμε όλοι οι παίχτες και πληρώνανε μετά οι παράγοντες. Μία παρέα όλοι. Και μεγάλη στην ηλικία και οι μικροί, εμείς παίζαμε μπάσκετ. Μία μεγάλη οικογένεια ήταν ο Εργοτήρης. Θυμάμαι ξέχαστα, παίζαμε στο γήπεδο του Όφη κάτω, στο Εσπέρα του ξενοδοχείου, που τώρα είναι πάρκο τέλος πάντων. Και όταν παίζαμε μέσα στο γήπεδο, είχα πολλούς φίλους οι οποίοι είχαν λεφτά απ' έξω, επαγγελματίες, ξέρω εγώ. Και όταν πήγαινε να πάω να σουτάρω, έτσι να σουτάρω φάουλ, μου φώναζε απ' έξω ο Γιώργος, ο Γιάννης ή ο Νίκος, πάνω ένα πενιντάρικο, άμα τα βάζει τα δύο. Μου φώναζαν απέναντι. Και έλεγα κι εγώ εντάξει, το γράφω έλεγα και σούταρα. Αυτά ήταν τα λεφτά τα οποία παίρναμε. Δεν πήραμε ποτέ χρήματα από την ομάδα, ούτε και ζητήσαμε ποτέ να πάρουμε από την ομάδα χρήματα. Είναι πιονιέρι, ας πούμε, του αθλήματος και για την πόλη και για το σύλλογο. Από αυτή ξεκίνησαν αυτό που κρατάει μέχρι σήμερα και ελπίζω να είμαστε αντάξει των προσπαθειών τους και των ονείρων που είχαν τότε αυτοί ως νέοι και ως καινούργιοι αθλητές του μπάσκετ. Την πρώτη χρονιά που παίζαμε, το 69, σε αυτό το γήπεδο εδώ, παίζαμε με το Κάστρο, την παλιά Γέη. Μετά από το 75 και 76 όταν έγινε Γέη. Εύκολο παιχνίδι. Εγώ ερχόμουν από το ξενοδοχείο με το αυτοκίνητο είχα ένα Volkswagen τότε είχα πάει να ερχόμουν με τη φόρμα. Ήτανε Μάιο, θυμάμαι, και πολύ ζέστη. Και παίξαμε το παιχνίδι, κερδίσαμε άνετα κλπ. Και μετά μας λένε από μέσα οι παράγοντες, μου λένε περιμένετε, λέει, γιατί έχουμε κάτι να σας ανακοινώσουμε σχετικά με το αυτό. Μου λένε περιμένουμε. Περιμέναμε, βέβαια, αργούσανε. Εγώ κάπνιζα τότε. Είχα την κακιά συνήθεια και κάπνιζα. Το οποίο το είχα κολλήσει από το ναυτικό τότε που ήμουν και έμενε. Δεν είχα περιμένει τσιγάρα. Και αν περιμένω, κάνω έτσι, καθόμαστε όπως καθόμαστε εκεί πέρα. Από πίσω μου καθόταν
ο μπαμπάς του Βαγγέλη του Γιαννουλάκη. Ψυχοεμένος ο αείμνηστος ο Γιώργος του Γιαννουλάκης. Με κάτι άλλους ποδοσφαίρου παράγοντες, ας πούμε, οπίζα και βλέπαν το μάτς. Μόλις τελείωσε το μάτς, περιμέναμε εκεί, λέω, ρε παιδιά, δεν έχω τσιγάρα, δεν είχα φέρει μαζί μου, μπορώ να μου δώσει ένα τσιγάρο. Τον ήξερα τον Γιώργο. Μου λέει ο Γιώργος, λέει, Μιχάλη, δεν είναι κατάλληλη ώρα τώρα, αλλά εγώ θα σου δώσω ένα τσιγάρο, αλλά θα το ανάψεις, θα τραβήξεις, μυαθεί και θα το σβήσεις αμέσως μετά. Και θα σου δώσω και μια συμβουλή, επειδή είσαι και καλός παίκτης, βλέπω, ας πούμε, εκεί πέρα στα λουμπάς κλπ. Και σ' αρέσει το μπάσκετ. Και μου είπε για το, γενικά για το τσιγάρο, ας πούμε, κλπ. Και μου έκανε εντύπωση αυτά τα πράγματα. Και από τότε, σιγά σιγά, άρχισα και το έκοψα το τσιγάρο. Και προπονητή την πρώτη χρονιά, ο Εργοτέλης στον Αγάθο, τον Κύμωνα Αγάθο από πάνω, από την Αθήνα. Τη δεύτερη χρονιά τον Γιώργο τον Φιλιππάκη, ο οποίος έκανε φοβερή δουλειά, έμεινε ένα χρόνο και έβγαλε, άφησε υλικό, δούλευε πολύ την υποδομή και άφησε πάρα πολλά παιδιά, έβγαλε παιδιά τα οποία μετά έμειναν στον Εργοτέλη, δηλαδή έκανε πολύ μεγάλη ο Γιώργος ο Φιλιππάκης. Και την τρίτη χρονιά είχαμε τον Αντώνη τον Πανταζή, παίκτη στο σπορτ που ήταν και έμεινε για ένα χρόνο εδώ πέρα. Για μένα ο Μιχάλης ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί οτιδήποτε καλάθι έχω βάλει, το έχω πάρει από πάσα του. Οπότε δεν το συζητάμε καθόλου. Κατευθείαν. Ο Εργοτέλης έπαιζε, για να ξέρετε την εποχή, έπαιζε με δύο συστήματα. Ή έπαιζε με τον αδερφό μου με σουτ, ή έπαιζε με μένα με μπάσιμο. Αποφάσισε λοιπόν ο προπονητής και έλεγε μπάσιμο τώρα. Οπότε ήξερα ότι θα πάρω την μπάλα εγώ να πάω να κάνω μπάσιμο. Σουτ, ήξερα ότι θα δώσω στον αδερφό μου την μπάλα, ή ο Μιχάλης θα δώσει στον αδερφό μου την μπάλα να κάνει σουτ για να πάρω την προχνίδι. Έτσι γινόταν την εποχή στον Εργοτέλη. Ο Μιχάλης ήταν το νούμερο 1, εγώ ήμουν το νούμερο 2 και ο αδερφός μου ήταν το νούμερο 3. Και ψηλός ο Ράλης. Ο ψηλός ο Ράλης ήταν 5. Το τεσάρι μόνο δεν είπαμε. Το τεσάρι την εποχή ήταν ο αδερφός του Μιχάλη, ο Σούζης Δασκαλάκης. Ο οποίος συγκεκριμένα είχα μια τρομερή φάση, ο Μιχάλης με ακούει τώρα θα γελάει. Ήταν μια συγκεκριμένη φάση, παίζαμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα να παίξουμε τουρνουά με το Sporting. Και έπαιζε λοιπόν ο Σούλης και μια στιγμή δεν ήξερε πού να δώσει την μπάλα και μια στιγμή τη χτυπάει με δύναμη την μπάλα κάτω. Χτυπάει με δύναμη μπάλα κάτω και πάει και μπαίνει καλάθι. Έγινε το Έλληνα δεν υπάρχει τέτοια φάση, δεν υπάρχει, ήταν το κάτι άλλο. Είχαμε εμπειρία και με μεγάλες ομάδες, δεν παίξαμε πρώτη κατηγορία ποτέ βέβαια, αυτό το συζητάμε, αλλά είχαμε εμπειρία ότι κατεβαίνανε ομάδες από την Αθήνα και παίζανε μαζί μας εδώ κάτω. Ας είναι καλά, ο Ιωαννίδης κατεβάσει εδώ πέρα διάφορες ομάδες, τον Άρη κατεβάσει και διάφορες ομάδες και παίξαμε πάρα πολύ καλά. Το ευχαριστήκαμε. Οι αναμνήσεις εκείνης της εποχής νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο που έχουμε μέχρι και σήμερα να μας έχουν επηρεάσει και να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το άθλημα. Οι εποχές τότε ήταν διαφορετικές, οι ευκαιρίες για μεγάλες στιγμές αθλητικές δεν ήταν τόσο πλούσιες όσο είναι τώρα, αλλά εμάς τότε που είμαστε πιτσιρικάδες και συμμετείχαμε σε ένα αθλητικό σύλλογο και μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε με κάποιο ίνταλμα του αθλητισμού της τότε εποχής, και έναν από τους κορυφαίους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μας έχουν κρατήσει και μας έχουν δώσει τη φλόγα και την αγάπη για το άθλημα που κρατάει μέχρι τώρα. Ήταν σπουδαία στιγμή. Τότε ήταν στην Ακαδημία του Εργοτέλη. Τότε ήμουνα, ναι, αθλητής στο παιδοφηβικό, στα παιδοφηβικά και συμμετείχαμε και στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Ήταν λίγο πιο απλά τα πράγματα τότε, ήταν μικρότερες οι ακαδημίες. Είχαμε την τύχη να κάνουμε προπόνηση με σπουδαίους παίχτες της εποχής. Και μας δώσει και ευκαιρία τότε και εμένα και κάποιον άλλο παιδιό να συμμετέχουμε σε εκείνο το φιλικό παιχνίδι. Ήταν σπουδαία στιγμή, φανταστείτε ένα γήπεδο και είχε πάνω από 2.500-3.000 κόσμο γύρω-γύρω να βλέπει τον Γκάλι και τη σπουδαία ομάδα του Άρη εκείνης της εποχής. Θυμάμαι τότε ο Εργοτέλης είχε βγει το 77 με τον Ιωαννίδη. Είχε έρθει, ήταν φίλος του συγχωρημένου του πρόεδρου τότε του Εργοτέλη στο μπάσκετ του Μανώλη τον Κηφοράκη. Και τον είχε φέρει προπονητή εδώ πέρα. Ένα χρόνο, 77-78, πήραν το 77-78, πήραν το πρωτάθλημα τότε ο Εργοτέλης και ανέκει στη Β' Εθνική. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Ήτανε για την πόλη είδηση αυτό τότε. Ήδη, είχε ένα όνομα ήδη ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης βέβαια, Γκάλης. Και ο Γκάλης το 83, ήρθε το 83 και έπαιξε ο Γκάλης εδώ πολύ ωραία. We'll be right back.
Είχαμε παίξει την Αμερικανική βάση, θυμάστε την Αμερικανική βάση την εποχή εκείνη. Ήταν για μας κάτι το οποίο ήταν εξωπραγματικό. Γιατί από το να παίζουμε εδώ πέρα που είχε το νερό μέσα στον πετό και να πάμε εκεί και να ακούμε τον ήχο να χτυπάει στο παρκέ η μπάλα, ήταν το κάτι άλλο. Αφιονιζόσουν από μόνο σου και παίζεις τέτοιο μπάκι που δεν έχεις ξαναπέσει ποτέ στη ζωή σου. Ήταν τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Με τους Αμερικάνους ήταν τρομερά τα παιχνίδια που τα οποία παίξαμε εκεί πέρα και τα ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Γελάει, μην χάσει με βλέπει. Αυτά τα χρόνια, εγώ δεν έπαιξα πολύ μπάσκετ. Εγώ έπαιξα από τα 16 μου μέχρι τα 22 μου. Αυτά μου έμειναν εξίτηλα και μετά, αν με έδινε ο εργοτέας τότε που με είχε ζητήσει ο Παναθηναϊκός να πάω στο Παναθηναϊκό, θα είχε γίνει συνέχεια. Όμως αυτό το πράγμα δεν έγινε. Εγώ θύμωσα τότε με την ιστορία όλη, όπως είχε γίνει η διαδικασία όλη. Έφυγα, πήγα φοιτητή στη Χαϊδελβέργη, Γερμανία, σπούδασα στη Γερμανία, μου έστειλε τα ειστήρια εργοτέας να κατέβω στα σοβαρά παιχνίδια, στα ντέρμπι, ξέρω κάτω, δεν κατέβηκα ποτέ. Και μετά που ξανακατέβηκα 25 χρόνια 26, ενώ είχα όλη τη ζωή μπροστά μου να παίξω τένις, μπάσκετ, δεν ξανάπαιξα ποτέ, διότι δεν ήθελα να παίξω πλέον μπάσκετ. Είχα τελειώσει μπασκετικά. Ο Εργοτέλης ήταν μια ομάδα οικογένεια. Η εστία του ήταν η πόλη του Ηρακλείου και είμαστε τυχεροί που ιστορικά συμμετείχαν σημαντικοί άνθρωποι του αθλητισμού της πόλης, οι οποίοι επηρεάσανε πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι στα βήματά τους απάνω προχωράνε και σήμερα η ομάδα. Στη συνέχεια, ο δρόμος δεν θα ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Η ομάδα του Εργοτέλη πάντα ήταν μέσα στις καλύτερες και στην ελίτ του κριτικού μπάσκετ και συχνά πυκνά έπαιρνε την άνοδο για τις εθνικές κατηγορίες. Εκεί βέβαια τα πράγματα ήταν πολύ δυσκολότερα, αφού δεν υπήρχε Α2 και στην Β' εθνική κατηγορία βρίσκονταν παίκτες και ομάδες που προέρχονταν από την Α1. Ωστόσο, ο Εργοτέλης συνδέθηκε και με μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ, τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε πάντα να λέει ότι ο Εργοτέλης ήταν το γούρι του, καθώς εκεί έκανε την προπονητική αρχή για να μεγαλουργήσει στη συνέχεια με τον Άρη, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Είμαστε μαζί με τον Μανώλη τον Νικηφοράκη. Είχαμε μαζί ένα αθλητικό μαγαζί τότε, το Sports Center, το οποίο το ξεκινήσαμε το 80, μόλις απολύθηκα από Φαντάρος εγώ. Και ο Μανώλης ο Νικηφοράκης ήταν συμφοιτητής με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη στη Γεωπονική. Από εκεί πέρα υπήρχε η γνωριμία τους και το 82 λοιπόν τον φώναξε εδώ πέρα και πήραμε το πρωτάθλημα, ανεβήκαμε, παίξαμε ένα πανεπαρχιακό στην Αθήνα, το κερδίσαμε και βγήκαμε στη Β' Εθνική με τον Ιωαννίδη. Και νομίζω ότι ήταν και η πρώτη σαν επιτυχία προπονητική του Γιάννη του Ιωαννίδη αυτή. Νομίζω το ανέφερε και στις συνεντεύξεις του κάποιες φορές. Την επόμενη χρονιά ακριβώς πήρε τον Άρη. Έγινε προπονητής στον Άρη και μόλις πήρε το πρωτάθλημα και εκείνο το καλοκαίρι μετά ήρθε και παίξαμε εδώ πέρα ένα φιλικό, δηλαδή για να τιμήσει όλο το αυτό ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Ένα βράδυ καθόμαστε λίγο πιο δίπλα στον Τωρέ, υπήρχε μια καφετέρια, το Pacified λεγόταν τότε. Καθόμαστε λοιπόν εκεί πέρα και δεν κάναμε τίποτα, κουβεντιάζαμε αυτό, έχει πάει 3 η ώρα, λέει κάποια στιγμή ο Ιωαννίδης πάνε να κοιμηθούμε, πάμε να κοιμηθούμε. Φεύγουμε, πάμε και κοιμόμαστε, την άλλη μέρα είχαμε παιχνίδι. Ερχόμαστε την άλλη μέρα να παίξουμε
Πάει να ξεκινήσει το παιχνίδι, λέει 1, 2, 3, 4, 5, εμένα δεν με βάζει. Και 5 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι, ήταν και λίγο εύκολο το παιχνίδι και πήγε, ας πούμε, με βάζει να παίξω. Μπαίνω μέσα, παίζω, τελειώνει το παιχνίδι. Όταν τελειώνει το παιχνίδι, λέω, κότσι, γιατί δεν με βάλεις να παίξω. Μου λέει, τι ώρα κοιμήθηκες εχθές. Τι λέω, καλά, μαζί δεν είμαστε. Μου λέει, σου είπα εγώ να μην πάω να κοιμηθείς. Από τότε, αυτό που κατάλαβα είναι ότι η φιλία είναι φιλία και η δουλειά είναι δουλειά. Δεν πρέπει να συγχαίουμε αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα μάθημα ζωής, το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έξω από το γήπεδο ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Αλλά με τις αξίες του, με τις αρχές του πάλι και με τα τέτοια. Ήταν ένας εντελώς άλλος άνθρωπος. Μέσα στο γήπεδο όμως ήταν σκυλή, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και θα τολμήσω να το πω και λίγο έτσι, ήταν και αδίστακτος. Δηλαδή για να κερδίσει δεν δίσταζε να κάνει οτιδήποτε. Συγκεκριμένα θυμάμαι ότι ήταν η Χούντα τότε, έτσι, και ο Ρεποτέλης είχε και ένα κακό προηγούμενο λόγω της συναυλίας που είχε δώσει εδώ ο Θεοδωράκης και τον είχαν έτσι λίγο στο μάτι. Κάποια στιγμή ζητήσαν κάποια λεφτά ο Ρεποτέλης, το ποδόσφαιρο βασικά, και κατόρθωσε ο Γιάννης Ομπιτάκης, τα πήρε στο μπάσκετ και έκανε τα γήπεδα του μπάσκετ. Και τότε θυμάμαι εδώ πέρα συγκεκριμένα, είχε έρθει ο Ασλανίδης, τότε ο πανίσχυρος γραμματέας αθλητισμού της Χούντας, ο οποίος τους κατσάδιασε όλους, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι λόγια προσβλητικά τους είπε, γιατί διαθέσαν τα λεφτά για τον μπάσκετ ενώ έπρεπε να κάνουν κερκίδες. Και μάλιστα σε εκείνο το σημείο τους λέει, εσείς φέρατε και το Θεοδωράκι και δεν είπαμε τίποτα, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Από τότε μετά παρετήθηκε σχεδόν όλο το δικό συμβούλιο του Ρεποτέλη. Είχε, ναι, υποδομές κάνει, αυτό ήταν το καλό, ότι από την αρχή οφείλεται στο Μυρτάκι. Είχε μαζέψει, από ό,τι θυμάμαι, 1000 δελτία. Παιδικό, εφηβικό, ανδρικό, ήταν πλήρως. Μάζεψε και τους παλιούς, το Θεοδωράκι που έπαιζε ποδόσφαιρο στον Όφη, τον Καρακυριάκο, όλους αυτούς, και είχε φτιάξει ένα σύνολο ανδρικό, εφηβικό, παιδικό, με προπονητές, όλα τα τμήματα. Όταν παίρναμε το πρωτάθλημα, το γιορτάζαμε σε κάποια ταβέρνα με φαγοπότη. Το συνηθισμένο πηγαίναμε στην Αντιγόνη. Ή καμιά φορά πηγαίναμε και στο Ατλαντής. Ήταν ο Μιχάλης Δασκαλάης, ο οποίος είχε συνεισφέρει πάρα πολύ. Ατυχία κατά μία έννοια, ευτυχία κατά μία άλλη έννοια, διότι ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια. Και το λέω γιατί οι αντίπαλοι μας είμαστε μόνο μέσα στο γήπεδο. Μετά που τελειώνει το παιχνίδι, είμαστε όλοι μια παρέα έξω. Εμείς τότε παίζαμε για τη φανέλα μας και για τον εγωισμό μας μόνο. Αυτό ήταν το μόνο μας κίνητρο. Μετά που τελειώνει το παιχνίδι, όμως, είμαστε όλοι φίλοι. Και είχε μια ομορφιά που νομίζω δεν υπάρχει σήμερα αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ ωραία χρονιά. Είχαμε πολύ ωραίους παράγοντες, οι οποίοι το αγαπούσαν πραγματικά και αυτό μας έκανε και εμάς να το αγαπήσουμε πολύ. Είχαμε πολύ καλούς προπονητές, είχαμε την τύχη να ξεκινήσουμε με πολύ καλούς προπονητές. Εγώ ξεκίνησα με τον Φιλιππάκη, τον Γιώργο τότε, ο οποίος αυτός μας έμαθε τα πρώτα πράγματα και μας βοήθησε πάρα πολύ. Μου άρεσε τόσο πολύ που θυμάμαι που ερχόμουν να κάνω την προπόνηση του παιδικού. Τέλειωνε η προπόνηση δικιά μας και μετά αμέσως άρχισε το εφηβικού. Και καθόμουνα και περίμενα, λέω, μήπως λείπει κανένας από το εφηβικό να μου πούνε να μπορώ να παίξω και στο τέτοιο. Ήταν κάτι πολύ ωραίο. Και τα χρόνια εκείνα βέβαια δεν είχαμε κι άλλες. Ήταν η μόνη μας διασκέδαση και για μένα τουλάχιστον. Ασχολία, ξέρω εγώ, ευχάριστη, έτσι και τα λοιπά.
Κώστας ο Διονυσόπουλος, σαν προπονητής το γνώρισα, ήταν χαρισματικός και σαν προσωπικότητα, αλλά νομίζω ότι και σαν προπονητής ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Όλα αυτά που είπε ο Μάνος ισχύουν, ήταν η ομάδα πάρα πολύ δυνατά προετοιμασμένη και από φυσική κατάσταση και από τεχνική άποψη, δηλαδή είχε πλέει για όλες τις ειδικές καταστάσεις όταν μιλάμε για το 93, έτσι. Χαρακτηριστικά θα πω ότι η σύζυγός μου, η Μαρία, επειδή ήταν καθηγήτρια Αγγλικών, ζητούσε από τη Μαρία, του στέλναν από την Αμερική σημειώσεις με μπάσκετ, τα δίνε στη Μαρία, του μετέφραζε η Μαρία όλα αυτά και τα έπαιρνε, του στέλναν από τότε. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Μακράν, ήταν χαρισματικός, είχε μεγάλη, πώς να το πω, συμμετοχή στην εξέλιξη πολλών αθλητών στην Κρήτη, στο Ηράκλειο γενικά, όχι μόνο στον Εργοτέλη. Και είναι αξέχαστος, όπως και να το κάνουμε. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του στο κρητικό μπάσκετ γενικότερα. Αυτό που θυμάμαι έντονα ακόμα στο μυαλό μου, σαν να ήταν χθες, ήταν τότε που το τένις είχε φέρει τους αδερφούς Ρίγα και τον Ασημακόπουλο, που άρχισε τότε να μας χτυπάει, γιατί εμείς πέραμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Μιλάμε για το Ρίγα, τον Κώστα Ρίγα. Τον που ναι, το γνωστό διαιτητή. Και ήταν, έπαιζε και σαν παίκτης, έπαιζε στον Αμίντα τότε, εποχή που είχε πολύ καλή ομάδα στην πρώτη εθνική ο Αμίντας. Είχε παίξει η Εθνική Ελλάδα, από ό,τι θυμάμαι, και τον έφερε το τένις τότε, προπονητή και παίχτη. Και τότε είχαμε προπονητή, μετά είχε φύγει ο Γιώργος ο Αμερικάνος, είχαμε τον αδερφό τον Στέλιο τον Αμερικάνο. Μας κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι και τα είδαμε σκούρα. Δεν μας είχε ξανακερδίσει το τένις. Στο δεύτερο παιχνίδι παίζαμε τότε στο Εσπέρ, εκεί στο Όφι, στο Εσπέρια τότε. Και τότε μου λέει ο Στέλιος ο Αμερικάνος, θα παίζουν ζώνη και θα πιάνει το Ρίγα σε όλο το γήπεδο. Εγώ ήμουν πολύ καλός αμυντικός τότε και ξέρανε. Λοιπόν, στο πρώτο μήχρονο πηγαίνουν μπροστά 14 πόντους, αν θυμάμαι 15. Αρχίζω μετά και πιάνω εγώ το Ρίγα, ο οποίος δεν ξανάπιασε μπάλα. Όχι δεν έβαλε καλά, δεν έπιασε την μπάλα τόσο πολύ. Οπότε στο τέλος, στην επίθεση βέβαια, αυτό ήμουν και πολύ εύστοχος και κερδίσαμε το παιχνίδι. Τότε με σηκώνανε στο γιατί είχα σώσει την ομάδα και πήγαμε μπαράζ στα Χανιά, όπου εκεί το θυμάμαι με θλίψη αυτό το παιχνίδι, διότι γίνανε πολλά παρατράγουδα. Τα έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Εκεί τώρα δέχτηκε ένα διαιτητής να διαιτεύσει το παιχνίδι. Γίνανε απόπερες δροδοκίας, τέτοια πράγματα που μας στενοχώρησαν πάρα πολύ. Και χάσαμε τελικά από... Δηλαδή εμείς παίζαμε Β' Εθνική, ας πούμε, και παίζαμε με τον Ηλυσιακό που την προηγούμενη χρονιά είχε πέσει από την Α' Εθνική. Παίζαμε με το Sporting, με το Παγκράτη, με το... έχω παίξει αντίπαλος, ας πούμε, με το Γιαννάκη στον Ιωνικό, όταν ήταν ακόμα στον Ιωνικό. Ακόμα και τον Πετρόπουλο, τον Κώστα, τον Μουραγεφ πρόλαβα, ας πούμε, και έπαιξα αντίπαλος μαζί. Δηλαδή παίζαμε με παίχτες πολύ ψηλού επίπεδου, γιατί τη μία χρόνια ήταν στην Β' Εθνική, την άλλη ήταν στην Α' Εθνική. Εμείς δεν είχαμε μεταγραφές και τα λοιπά, βγαίναμε στη Β' Εθνική, όπως βγαίναμε αυτοί είμαστε, την επόμενη χρονιά μοιραία πέφταμε, διότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μεταγραφές και αυτά και τέτοια. Εντάξει, ήταν και άλλες οι αυτές. Οι δυσκολίες μας δεν ήταν μόνο αυτά. Εμείς κάναμε προπόνηση εδώ στο ανοιχτό γήπεδο και φανταστείτε, πηγαίναμε και παίζαμε στα κλειστά και τα πρώτα 10 λεπτά μέχρι να σκοβόταν η αναπνοή μέχρι να μπει στην ατμόσφαιρα. Γιατί είχαμε συνηθίσει άλλο το ανοιχτό γήπεδο, άλλο το κλειστό γήπεδο και μπουκώναμε, ας πούμε, στην αρχή του παιχνιδιού. Το μόνο που θυμάμαι έτσι που μου έχει μείνει και είναι και άξιο αυτό ήταν όταν παίξαμε το φιλικό με τον Άρη. Το σκορ ήταν 103-31. Από το 31 έχω βάλει τους 20 πόντους.
Και το λέω αυτό διότι ο Ιωαννίδης, για να μου κάνει πλάκα, έχει βάλει τον Παραμανίδη και με παίζει man-to-man και οι υπόλοιποι τέσσερις κάνουν χαβαλέ και παίζουν ζώνη. Και κυνηγάει εμένα ο Παραμανίδης όλο το και... εντάξει, το να βάζεις και 20 πόντους στον Άρη δεν είναι λίγο. Και είναι αυτό, ναι, που, δηλαδή αν κάτι έτσι έχω να πω ότι θυμάμαι, είναι αυτό. Εντάξει, δεν ήταν, και εμείς ας πούμε δεν πηγαίναμε να μαρκάρουμε, διότι λέμε, εντάξει, δηλαδή μόνο στη σκέψη ότι μπορεί να το τραυματίσουμε κατά λάθος, ας πούμε, και τα λοιπά, ήταν έτσι λιγάκι πιο χαλαρό, αλλά ο Γκάλιος ήταν ο Γκάλιος που ξέρουμε, δεν χαρίζει, δεν, ούτε σνόμπαρε, ούτε χαρίστηκε, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ήταν ο Γκάλιος που ξέρουμε. Βασικά θυμάμαι την παραμονή, κάτι που μου είχε κάνει επίσης εντύπωση με τον Ιωαννίδη, όταν είχε έρθει με τον Ολυμπιακό εδώ πέρα για να παίξει με το Ηράκλειο, πήγαμε να τον δούμε στο Κάντια το ξενοδοχείο. Ήταν ένα από τα γούρια του τώρα της παραξενίας του, έτσι. Καθόμαστε λοιπόν όλοι παρέα εκεί πέρα το βράδυ, πίναμε, καπνίζαμε, αυτό και τα λοιπά. Έρχεται μια στιγμή η κοπέλα να αλλάξει το σταχτοδοχείο με τα τσιγάρα. Άστο ρε κοπέλα μου, λέει, δεν θέλω. Εντάξει, λέει, η κοπέλα φεύγει. Μετά από λίγο τα τσιγάρα πέφτανε απ' έξω από το σταχτοδοχείο. Ξανάρχεται η κοπέλα να το αλλάξει. Φύγε ρε κοπέλα μου, δεν σου πάντα δεν θέλω. Ήταν ένα από τα γούρια του και αυτό απαγορευόταν να αλλάξει το σταχτοδοχείο. Το 1978 λοιπόν ξεκίνησα να παίζω. Είχα έρθει την προηγούμενη χρονιά, χαζεύαμε. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ήμασταν κάθε απόγευμα. Χαζεύαμε, εδώ ήταν το συγκεκριμένο το γήπεδο που παίζανε η πολύ καλή ομάδα τότε του Εργοτέλη. Στο χώρο που είναι το μεγάλο Καλτσέτο, ήταν το γήπεδο τότε, και θαύμαζα την ομάδα την πολύ καλή. Τον Αντώνη τον Κοκκινίδη, τον Μανώλη τον Σταυρακάκη, τον Τάκη τον Μπολέντη τον Συγχωρεμένο, τα αδέλφια Λιδάκη, τον Τίνο τον Χατζηβασίλη, ήταν τον Παναγιώτη τον Καλογεράκη. Ήταν πολύ καλή ομάδα. Τους θυμάμαι ένα-ένα. Αυτά χαζεύαμε. Ερχόμασταν εδώ και καθόμασταν, βλέπαμε τις προπονήσεις τους. Ήταν πολύ όμορφα. Την επόμενη χρονιά λοιπόν, ήταν μια χρονιά που δεν είχε παιδικό Εργοτέλης. Την επόμενη χρονιά λοιπόν, τότε ο Σκεπάρνης ο Μιχάλης που ήταν τότε έφορος, μάζεψε κάποια παιδιά εδώ από τη γειτονιά και μας παρότρινε να βγάλουμε δελτίο στον Εργοτέλη. Και έτσι ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ στον Εργοτέλη. Έπαιξα παιδικό εφηβικό, μετά έφυγα φαντάρος, γυρνώντας δεν συνέχισα, έπαιξα μια χρονιά μόνο στο Ελληνά που ανεβάσαν την ομάδα κατηγορία, την πρώτη κατηγορία τότε, αλλά ουσιαστικά ήταν μέχρι τις δύο ηλικίες, παιδικό και εφηβικό. Ήτανε θαυμασμός, πρώτα απ' όλα για την ομάδα που έβλεπα, για τα παιδιά εδώ που παρεπιπτόντως να πω ότι μας αντιμετωπίζανε σαν οικογένεια, τους μικρούς. Δηλαδή εμείς περιμέναμε να κάνουν ένα time out, να κάνουν ένα διάλειμμα για να μπούμε να πάρουμε τις μπάλες να παίξουμε. Αλλά με όλους η σχέση ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ένιωθες, εμείς βγαίναμε, ήμασταν εδώ κάθε βράδυ, ένιωθες ότι ήσουν με φίλους, με οικογένεια, έτσι μεγαλώσαμε εδώ. Τους θαυμάζαμε γιατί ήταν πάρα πολύ καλοί σαν παίχτες, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πάρα πολύ καλοί σαν άνθρωποι. Ουσιαστικά ξεκίνησα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 88 με μια πρώτη φουρνιά παιδιών να είμαι έφορος, με μια καλή φουρνιά παιδιών όπως ο Ηρακλής ο Σφαγιανάκης, ο Βασίλης ο Βασιλιάδης, ο Παναγιωτάκης, ο Μαστρακούλης, και έτσι ξεκίνησα την παραγωγική μου θητεία στον Εργοτέλη. Αγωνίστηκα στον Εργοτέλη 20 χρόνια και ένα χρόνο μόνο, τον τελευταίο μου χρόνο, έπαιξα στη ΓΕΗ. Τότε η ΓΕΗ ήταν στην Β' Εθνική. Και επειδή υπήρχε πάρα πολύ πίεση τότε, ας πούμε, να με θέλανε πάρα πολύ, γι' αυτό και
πήγα, ας πούμε, στο... και μου άρεσε που πήγα κιόλας. Βασικά είναι μια... είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις πολύ αργότερα. Είναι η μια ομορφιά που μαθαίνεις τη ζωή σου να πέφτεις, να σηκώνεσαι, να κερδίζεις, να χάνεις. Έχει πολλά μηνύματα τα οποία τα καταλαβαίνεις πολύ μετά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για την υπόλοιπη σου ζωή. Πολύ ωραία μηνύματα. Όλοι οι άνθρωποι που γνώρισες, η αγάπη που πήρες από τον κόσμο, είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω είναι πολύ δύσκολο να τα περιγράψεις με λόγια. Είναι μέσα σου μόνο και τα νιώθεις. Είναι δύσκολο να τα περιγράψεις με λόγια. Ήταν πάντως μια πάρα πολύ ωραία εποχή της ζωής μου, ας πούμε. Στη δική μου θητεία θα έλεγα σίγουρα τον Κώστα τον Διονυσόπουλο τον συγχωρεμένο. Σαν προπονητές ξεκινάω από εκεί. Τον πρώτο μου προπονητή, τον Μάνθο τον Σταθάκη, τον Γιάννη τον Σταθόπουλο. Σαν παράγοντες, πρώτα απ' όλα το Μανώλη τον Κηφοράκη. Ήταν πολύ μεγάλη μορφή για τον Εργοτόλη, πρόσφερε πολλά. Το Βασίλη τον Μοσχόβη, ένα από τους πιο αριστοκράτες ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Θα πω τον κύριο Μιχάλη τον Λασιθιωτάκη που ήταν ο φροντιστής μας, που ήταν χαρακτηριστική μορφή και μας πρόσφερε τα πάντα. Ήδη ανέφερα τον Σκεπάρνη τον Μιχάλη, τα αδέλφια Λεβέντη που ήμασταν αρκετά χρόνια μαζί. Πιστεύω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Και ένα από τα ευτράπελα, μια παγωμένη μέρα που έπρεπε να παίξετε αγώνα στο Αρκανοχώρι, που τι έγινε για να ζεσταθείτε? Ήτανε στα παιδικά μας χρόνια που πήγαμε στο Αρκανοχώρι. Το ανοιχτό στο Αρκανοχώρι ξέρουμε όλοι πως ήτανε. Οι συνθήκες και το κλίμα τις βαριές μέρες του χειμώνα ξέρουμε επίσης πως είναι πάρα πολύ κρύες. Ήτανε και βροχερός ο καιρός, σκουπίζαμε το γήπεδο για να μπορέσουμε να παίξουμε, αλλά το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι στις τέσσερις γωνίες είχαν βάλει βαρέλια, πισωβάρελα που λέμε, και μέσα εκεί είχαν βάλει και καίγανε πράγματα για να μπορέσουμε λίγο να ζεσταθούμε και να γίνει ο αγώνας. Όσο για τη σύγχρονη εποχή, με Γιαννουλάκη στο τιμόνι, σίγουρα υπάρχει ηρεμία και η ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί στην Κρήτη με στόχο και με δικά της παιδιά να σταθεροποιηθεί στις εθνικές κατηγορίες. Γιατί όχι? Ο Εργοτέλης και μέχρι τώρα είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερες κατακτήσεις σε πρωτάθλημα ανδρών στην Κρήτη. Δύσκολα θα το φτάσει κάποια άλλη ομάδα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια συμμετέχουν πάρα πολλά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες σερί, οπότε είναι εξίσου σημαντικό και η συμμετοχή σε εθνικές κατηγορίες και νομίζω ότι έχει μια δυναμική πλέον το σωματείο να συμμετέχει σε εθνικές κατηγορίες, να στηρίζει σε παιδιά από εδώ, από την πόλη και από το νησί, και εκεί θα επικεντρωθούμε περισσότερο. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε κάνει από αυτά που σκεφτήκαμε. Φτάσαμε και στη Β' Εθνική κατηγορία με την ανδρική ομάδα, παίξαμε δύο χρονιές εκεί. Νομίζω ότι καλό είναι κάθε σωματείο να ξέρει που φτάνουν οι δυνάμεις του. Με τις τωρινές δυνάμεις νομίζω ότι το πιάσαμε το πικ των στόχων μας. Τώρα το ζητούμενο είναι να δουλέψουμε καλύτερα τις υποδομές μας, να αυξήσουμε τα παιδιά, να μάθουμε και να φέρουμε περισσότερα νέα παιδιά στο χώρο και αυτό νομίζω θα μας ευχαριστήσει. Κάτι σπουδαίο που κάνουμε είναι ότι αναπτύσσουμε και το γυναικείο μπάσκετ μαζί με το ανδρικό και αυτό δεν είναι εύκολο. Εγώ είχα την τύχη να ξεκινήσω τον μπάσκετ εδώ στον Εργοτέλη. Θυμάμαι ο Βαγγέλης ο Χιλαδάκης, ο αείμνηστος, ήταν προπονητής μας ένα διάστημα.
Σαν παιδάς και σαν έφηβος είχα κολλήσει λίγο έτσι σαν 10ος-12ος παίκτης και στην αντρική ομάδα, χωρίς να έχω ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής, αλλά κάναμε προπόνηση με το Σταυρακάκη, με τον Πολέτη, με τον Μάικ το Λιδάκη, με τον Βλαστό, με αυτούς τους παίκτες. Είχα πάει και σε αγώνες στην Αθήνα για το Πανεπαρχιακό, με τον Μανώλη Ζωνάκη, που δεν καταφέραμε για ένα πόντο, χάσαμε από τότε από τη Ρόδο να ανεβούμε στη Β' Εθνική. Μετά λόγω σπουδών και τα λοιπά, διέκοψα την καριέρα μου σαν παίκτης εδώ στον Εργοτέλη. Αλλά σίγουρα η εφηβεία μου ήταν Εργοτέλης μπάσκετ. Το μπάσκετ ήταν σίγουρα πολύ διαφορετικό. Εγώ θα σου πω ότι σίγουρα πιο αργό, σίγουρα χωρίς πολλές λεπτομέρειες στην τεχνική. Οι προπονητές προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν, αλλά ήταν και οι γνώσεις περιορισμένες. Η δυνατότητα να επιμορφωθεί κάποιος ήταν πολύ διαφορετική με την πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα. Εγώ δηλαδή όταν πήγα στο ΤΕΦΑ, στη Γυμναστική Ακαδημία, και διδάχτηκα κάποια μεθοδολογία και τρόπους προπόνησης, αναρωτιόμουν, έλεγα ότι αν τα είχα διδαχτεί αυτά σαν παίχτης, μου τα είχε δείξει κάποιος, έτσι μεθοδικά και τμηματικά όπως τα δείχνουν τώρα οι προπονητές στα παιδιά, θα ήμουν σίγουρα καλύτερος παίκτης και όλοι μας θα ήμασταν καλύτεροι παίκτες. Ο πατέρας μου ξεκίνησε μετά τον πόλεμο να παίζει ποδόσφαιρο στον Εργοτέλη. Μέχρι περίπου το 63 που σταμάτησε, δεν έπαιξε ποτέ σε άλλη ομάδα. Και με έφερε από πάρα πολύ μικρό παιδί μέσα στο γήπεδο του Εργοτέλη, οπότε ναι, γίναμε Εργοτέλης και συνεχίσαμε να τον αγαπάμε μέχρι και τώρα. Όλοι οι φίλοι μου ήταν γύρω από το μπάσκετ. Πάντα μέσα στο γήπεδο του Εργοτέλη, ερχόμουν να έβλεπα αγώνες, όλες με παρέες γύρω από το μπάσκετ. Ο σύζυγος μετά, ο Βαγγέλης Γιαννουλάκης, από το 89 που γνωριστήκαμε, που ασχολιόταν με το μπάσκετ και όλα αυτά. Και έτσι αγάπησα πάρα πολύ το μπάσκετ και συνεχίζω να βοηθάω όσο μπορώ στο χώρο. Και εγώ σαν παιδί, μαθημένος από τον πατέρα μου, ας πούμε, ήμουν Εργοτέλης. Γιατί και ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο στον Εργοτέλη. Οπότε υπήρχε μία παράδοση, ας πούμε, και ο θείος μου και ο παπάς μου Εργοτέλης. Εντάξει, μετά υπήρχε μία δυσκολία στο να παίξεις οργανωμένο μπάσκετ, γενικά αθλήματα. Οι γονείς ήταν επιφυλακτικοί. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέχασα ότι το δελτίο μου το κάναμε έτσι με πλαστογραφία, ας πούμε, γιατί δεν συνένωσε ο παπάς να παίξω. Φοβόταν να μην χτυπήσω. Τέλος πάντων, αλλά σίγουρα Εργοτέλης. Και σίγουρα όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η οικογενειακή δεσμή δημιουργούν ένα αίσθημα ευθύνης παραπάνω. Γιατί βλέπω και άλλα παιδιά να γίνονται έτσι τώρα. Από μικροί παίχτες που είχα ακούσει τον Εργοτέλη, που τώρα είναι στην αντρική ομάδα και συνεχίζουν την ιστορία. Παιχνίδια που δεν τα έχει δει πολλοί κόσμος που έχουν μείνει στη μνήμη. Ήταν ένα παιχνίδι της παιδικής ομάδας στην τελική φάση του 2015 στην Πάτρα που παίξαμε, με τότε διοργανωτή τον Προμηθέα Πάτρας, που κερδίσαμε στην τελευταία φάση με ένα lay-up του Βαγγέλη του Μαχαιριανάκη και κερδίσαμε τότε τον διοργανωτή Προμηθέα, μια ομάδα που κόστησε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή η ομάδα των παιδών του Προμηθέα ήταν ακριβότερη από την ανδρική μας ομάδα εκείνη τη χρονιά. Αυτό μου έχει μείνει. Μου έχουν μείνει και αρκετά παιχνίδια της αντρικής ομάδας από τις κατηγορίες που έχουμε παίξει, που κερδίσαμε στο τελευταίο σουτ ή στην παράταση. Εντάξει, υπάρχουν πολλές μνήμες από τα παιχνίδια του Εργοτέλη, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε δει πάρα πολλά. Εμείς αυτό που σκεφτόμαστε και θέλουμε να το δοκιμάσουμε φέτος είναι να έχουμε μια καλή εκπροσώπηση στη ΓΑΜΑ Εθνική, με πολύ μεγάλο στοιχείο την εντοπιότητα. Δηλαδή, τα παιδιά που ανέβασαν την ομάδα φέτος να την στηρίξουν και στη ΓΑΜΑ Εθνική με 1-2 προσθήκες απαραίτητες, αλλά μέχρι εκεί, όχι τίποτα παραπάνω. Οπότε, να έχουμε το στοιχείο, είναι παιδιά που έχουν παίξει στην ομάδα. Είναι ο Γιώργος Σκάνδαλος, είναι ο Λαγουδάκης, είναι ο Σοφοκλής Ζωγεμεντάκης που έχουν ξεκινήσει από τις υποδομές.
Έτσι, είναι παιδιά που πέρσι βοήθησαν την ομάδα, μικρή μεγάλη, και να δώσουμε το κίνητο σε αυτά τα παιδιά και την ευκαιρία να αποδείξουν ότι μπορούν. Στόχος του προπονητικού team είναι να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται και να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Δεν βάζουμε τον πήχη ψηλά για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομάδα που να έχει την ομοιογένεια της φετινής, να συνεχίζει να κερδίζει φιλάθλους, γιατί η ομάδα φετινή κέρδισε αρκετούς φιλάθλους. Τα τελευταία χρόνια, ενώ έχουμε παίξει πολλές φορές έτσι, τελικούς σε Final Four, ας πούμε, ανδρών, ήταν η πρώτη χρονιά φέτος που ήρθε τόσος κόσμος στο Ρέθυμνο μαζί μας και πανηγύρισε μαζί μας στην άνοδο. Και αυτοί είναι οι δύο στόχοι. Αύξηση του φιλάθλου κοινού και έμφαση στους ντόπιους παίκτες και γηγενείς. Πρώτος στόχος είναι να απαρτιστεί και πάλι από τα παιδιά που την ανέβασαν την ομάδα, να βρουν αγωνιστικούς χρόνους και χώρο και να βελτιωθούν κι άλλο στην παραπάνω κατηγορία. Θα είναι δύσκολο γιατί σίγουρα θα έχουμε και τις μετακινήσεις και ομάδες από την Αθήνα που θα ανταγωνιζόμαστε. Νομίζω ότι θα πάμε καλά όμως. Θα ενισχύσουμε όσο μπορούμε στα πλαίσια της λογικής. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Πρέπει ο Εργοτέλης να είναι λίγο πιο ψηλά από ό,τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Να υπάρχει υγεία. Να είναι ένα σωματείο υγιής, σωστό. Για μένα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλά, αλλά μέχρι εκεί για να υπάρχει υγεία και να λειτουργεί ο σύλλογος σωστά. Να υπάρχουν σωστές ακαδημίες και από τη μεριά του ποδοσφαίρου και από τη μεριά του μπάσκετ. Να υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και να έρχονται στο χώρο και να αθλούνται. Γιατί ο αθλητισμός είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μαθαίνει πολλά πράγματα στα παιδιά και ξεφεύγουν από πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό σκέφτομαι. Εγώ θα θυμηθώ κάτι το οποίο δεν είναι τόσο αγωνιστικό σαν παίχτης. Εγώ παίζαμε εδώ στο γήπεδο, ξέχασα με τον Ηρόδοτο. Εγώ είχα κάνει 5 φάουλ και ήμουνα στο μπάγκο και ξαφνικά ξεσπάει μια χιονοθύελα. Χιονοθύελα, ναι. Κάνει ένα κράκ ο ουρανός και αρχίζει και ρίχνει χιόνι, χαλάζει χιόνι. Εγώ ήμουνα τυχερός γιατί ήμουνα αναπληρωματικός και έφυγα κατευθείαν. Είχα αποβληθεί και πήγα κατευθείαν στα ποδητήρια. Οι άλλοι παίξαν ένα λεπτάκι ακόμα έτσι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής ότι ξέρεις διακόπτει το παιχνίδι. Αλλά ήταν ένα πρωτοφανές γεγονός έτσι στα καλά καθούμενα. Είχαν μείνει 3-4 λεπτά να λήξει το παιχνίδι. Και έγινε αυτό το, ήταν θυμάμαι εφηβικό, ο Εργοτέλης Ηρόδοτος, χιονοθεί αλλά εδώ στο ανοιχτό. Τώρα σαν προπονητής, είναι πολλές οι χαρές. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα παιχνίδια που κάναμε με την ομάδα παιδική στο Final Six στην Κίμη. Εκεί καταφέραμε ας πούμε, να κοντράρουμε και τον Άρη του Βεζέκοφ τότε. Χάσαμε στην παράταση με κάποια τρίποτα του Βεζέγκοφ, αλλά ήταν μια σειρά αγώνων που κάναμε μόνο 2 ήττες και αυτές στην παράταση. Πήραμε την 3η θέση στην Ελλάδα και από εκεί είναι ακόμα έντονες οι στιγμές. Πείτε μας χρονολογία γι' αυτό, γιατί ήταν Βεζέγκοφ Πέδας. Αυτός ήταν το 2012 στην Κίνη. Ήταν ο Βεζέγκοφ τότε στον Άρη, Πέδας. Έπαιζε και ο Κελεσίδης. Παπαδιονυσίου στο Δούκα, τότε ήταν τα ονόματα που συνεχίζουν και παίζουν μπάσκετ ακόμα. Αλλά κυρίως ο Βεζέγκοφ είχε βρεθεί στο δρόμο, ο οποίος τώρα εντάξει είναι στο NBA. Οπότε έχουμε να λέμε ότι μας ισοφάρισε με τρίποντο. Και πήγαμε παράταση ο Βεζέγκοφ και μετά δεν τα καταφέραμε στην παράταση. Είχε πολύ καλή ομάδα ο Άρης σίγουρα. Εμείς κάναμε μια υπέρβαση. Υπάρχουν ταλέντα, σίγουρα υπάρχουν ταλέντα. Βέβαια υπάρχει αυτή η μόδα οι παίχτες να φεύγουν και να πηγαίνουν, να φεύγουν το Ηράκλειο. Έτσι, πολλά παιδιά βρίσκουν τον δρόμο τους έτσι. Έχουμε το Βενιαμίν τον Αμπόση, τον Εργοτέλη, που είναι τώρα στον Ολυμπιακό και έχει πάρει παραστάσεις. Έτσι, ναι. Έχουμε την Ιωάννα την Κερμιλή που είναι στην Αμερική και διαπρέπει. Έχουμε τους Καραϊτζάκηδες που ξεκίνησε στο Ηράκλειο και είναι τώρα στο Παναθηναϊκό, έχουν περάσει και από το NBA. Υπάρχουν παιδιά. Έτσι. Σίγουρα δεν είμαστε και πολύ μεγάλη γεωγραφικά περιοχή,
Οπότε αναλογικά πιστεύω ότι είμαστε καλά.